αντιμέτωποι με τις αντοχές τους θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι νοσοκομιακοί γιατροί στο Ρέθυμνο, καθώς η έλλειψη σε ειδικευμένους γιατρούς σε συνδυασμό με το νέο κύμα της πανδημίας που αναμένει η επιστημονική κοινότητα θα δοκιμάσει σκληρά το σύστημα υγείας σε ένα νόμο όπως το Ρέθυμνο που διαθέτει ένα μόνο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το Ρεθμιώτικο Νοσοκομείο, όπου πολύ πριν την εμφάνιση της COVID-19 αριθμούσε πολλές κενές θέσεις γιατρών σε νευραλγικά τμήματα και κλινικές, δεν έχει καταφέρει ακόμα να καλύψει τα κενά παρά τις κατά καιρούς προκηρύξεις που στο τέλος οι περισσότερες βγαίνουν άγονες. Γίνονται προκηρύξεις, ας πούμε, σε άδειες θέσεις, οι οποίες όμως δεν καλύπτονται, γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες και προτιμούν άλλα νοσοκομεία. Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα των αναισθησιολόγων, το οποίο είναι γνωστό, ας πούμε, και είναι συνέχεια το ίδιο, γιατί προσλαμβάνονται κάποιοι και φεύγουν κάποιοι άλλοι. Το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Αυτό συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες. Τα επίγοντά μας δυστυχώς έχουν 3 μόνο άτομα. Η διευθύντρια της παθολογικής Ελένη Ιωαννίδου, μιλώντας στην Crete TV για τα στοιχεία που αφορούν στην παραγωγικότητα του νοσοκομείου, έτσι όπως παρουσιάστηκαν πρόσφατα, σημειώνει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης, παρά το ότι οι γιατροί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στην εφημερία των επηγόντων του Βενιζελίου είναι 8 άτομα, 8 ειδικοί γιατροί, όχι 8 άτομα, είναι και άλλοι γιατροί, αλλά 8 ειδικοί γιατροί σε κάθε εφημερία. Στο Παχνί είναι 7, σε εμάς είναι ένας ή κανένας. Και η προσέλευση είναι ελάχιστα λιγότερη από ό,τι είναι σε αυτά τα μεγάλα νοσοκομεία. Στην πολύπαθη, ωστόσο, παθολογική κλινική, που μαζί με τους πνευμονολόγους σηκώνει το βάρος και της COVID κλινικής, πλέον υπηρετούν 4 ειδικευμένοι γιατροί, από 2 που ήταν στο πρόσφατο παρελθόν, οι οποίοι όμως επομίζονται και τις αυξημένες ανάγκες του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Νομίζω ότι εν όψη του 5ου κύματος είμαστε ακόμη μια φορά ανοχήρωτοι και θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Με ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο είναι η κόπωση όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουμε δουλέψει αυτά τα 2 χρόνια στα όρια μας. Η Ελένη Ιωαννίδου πάντως θεωρεί ως πιθανή λύση του προβλήματος τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη των κενών θέσεων. Βλέπουμε κόσμο να φεύγει, να πηγαίνει στην Κύπρο για διπλάσια και τριπλάσια λεφτά, να φεύγει να ανοίγει ιατρία ή να πηγαίνει σε μεγάλα νοσοκομεία, στα οποία ναι μεν τα χρήματα είναι τα ίδια, αλλά οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες.